Απευθυνόμενο στους δημότες της Καλαμάτας, σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, θέλω να τους πω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι πρέπει, ό,τι χρειαστεί, προκειμένου η Καλαμάτα να αποκτήσει την πλημμυρική θωράκιση. Αυτή η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι απαιτείται, προκειμένου η Καλαμάτα να μην ξαναζήσει τον εφιάλτη του 2016. Να πάψει η απειλή της πλημμύρας να είναι ενεργή. Να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη που κάθε φορά που βρέχει βιώνουν οι κάτοικοι περιοχών του Πηδήματος, Αγίας Τριάδος, της Γλάφκου, της Βαγγέλη Δράκου, στην Μπουλούκου, στα Γεννητσάνικα, σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο παρελθόν. Δυστυχώς, αν και οριακά, με μόλις μία ψήφο, 20-21, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μεγάλου πλημμυρικού έργου. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, η αντιπολίτευση στέκεται απέναντι σε ένα έργο. Αυτή η φορά όμως όχι ανάπλαση, αλλά η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Καμιά η δικαιολογία βέβαια και για την κοινότητα Καλαμάτας, που δεν συνεδρίασε νωρίτερα, που τάχτηκαν όμως υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο, αλλά με καθυστέρηση. Γιατί σήμερα θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι στην άρνηση και το όχι της αντιπολίτευσης. Η μάχη θα συνεχιστεί. Η αναγκαιότητα για την αντιπλημμυρική θωράκιση είναι δεδομένη, ξεκάθαρη, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία συζήτησης. Τι λέμε δηλαδή, ότι η πόλη δεν χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση, δεν χρειάζονται έργα. Άρα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησης δεν τίθεται κανένα θέμα. Επί της μελέτης, αναλυτικά και ξεκάθαρα τα όσα υπόθηκαν από τους μελετητές, από τους πλέον ειδικούς. Οι παρεμβάσεις των έδοντα είναι απαραίτητες και είναι απαραίτητες είτε λόγω του έργου, είτε όχι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ο έδοντας όπως είναι σήμερα αποτελεί απειλή και όλοι ελπίζουμε να μην χρειαστεί αυτό να επιβεβαιωθεί, γιατί τα πράγματα θα είναι πραγματικά πολύ άσχημα. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης είναι προτεραιότητα. Συνοδά έργα. Τόσα ακούστηκαν. Τόση υποκρισία. Τόσες υπεκφυγές και δικαιολογίες. Ποιος είπε όχι στο να διεκδικήσουμε επιπλέον έργα? Κανείς. Πρώτοι εμείς και μόνο εμείς καταθέσαμε κόκκινες γραμμές, θέσαμε παρατηρήσεις για να διεκδικήσουμε επιπλέον συνοδές μελέτες και ενδεχομένως σε συνοδά έργα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε. Τι έκαναν οι αντιπολιτεύσεις μετά την περσινή συνάντηση 5 Αυγούστου 2021, τότε που μελετητές όλοι εδώ και πάλι, μετά από δική μας προτροπή, απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις. Τι έκαναν, κατέθεσαν καμία πρόταση? Όχι, μέχρι και πριν από 15 μέρες. Η αντιπολίτευση συσπηρώθηκε σε ένα όχι ενάντια στο έργο, στην πρόταση του Υπουργείου, στην πρόταση του κράτους. Βρήκε ευκαιρία, όπως αρέσκεται, να συσπηρωθεί απέναντι στη Δημοτική Αρχή, βάζοντας ο κύριος Κοσμόπουλος, ο κύριος Τζαμουράνης, η κυρία Οικονομάκου, ο κύριος Μάκαρης, τον πολιτικό εγωισμό και τα πολιτικά καπρίτσα πάνω από την πόλη και τα συμφέροντά της. Έστω και οριακά σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας έχει εκφράσει την άποψή του. Άποψη εξέφρασε βέβαια θετική, όμως βέβαια η απόφαση έχει βγει. Το θέμα θα πάει για γνωμοδότηση πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε την αναγκαιότητα του έργου. Θα είμαστε εκεί για το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και στους δημότες μας. Προσωπικά δεν με απασχολούν ούτε τα πολιτικά παιχνίδια, ούτε τα αυτοδιοικητικά παιχνίδια. Ελπίζω το Περιφερειακό Συμβούλιο όχι μόνο να αντιληφθεί την κρισιμότητα του έργου, αλλά και να δώσει θετική γνώμη σε ένα έργο που θα προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες της Καλαμάτας, σε ένα έργο που θα θωρακίσει την πόλη έναντι των πλημμυρικών φαινομένων. Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα έργα έπρεπε να μας ενώνουν και όχι να μας διχάζουν. Ορισμένοι δυστυχώς, αυτοί που προανέφερα, δεν μπορούν να μετρηθούν με τις ευθύνες τους έναντι της κοινωνίας. Ας κριθούν και θα κριθούν βέβαια από τους πολίτες. Και λέγοντας το εξής, ως Δήμαρχος θα διεκδικήσω το αυτονόητο. Και θα το διεκδικήσω μέχρι και ο τελευταίος κάτοικος αυτής της πόλης να μπορεί να κοιμάται ήσυχος κάθε φορά που βρέχει. Γιατί εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι τηλέφωνα εισπράττουμε όταν έχουμε μια έντονη βροχή. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Ακόμα και τώρα. Στα δύσκολα, άλλωστε, είμαστε μαθημένοι. Και έχουμε μάθει να βγαίνουμε νικητές. Και η υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού έργου με όποιες τροποποιήσεις χρειάζεται αυτό, θα είναι η μεγάλη νίκη για την πόλη. Και όχι για τη Δημοτική Αρχή. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Είναι το ελάχιστο χρέος μας απέναντι στην κοινωνία, στην εξέλιξη και στις προοπτικές της πόλης μας. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Κύριε, να ρωτήσω μόνο. Μιλάτε για ποιες τροποποιήσεις χρειάζεται αυτό. Υπάρχει όμως ένα κακό προηγούμενο. Καλαμάτα ενώνει το κύριο Μπετόνι
παρατηρήσει που έγιναν και να αποψίμουν σοβαρές παρατηρήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όχι από την Μεσίνηση, το έχω γράψει κιόλας, δεν ελήφθη καμία υπόψη. Πώς λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις ή τροποποιήσεις να ληφθούν υπόψη σε αυτό το έργο? Κατά τέτοιου δημοπράτηση θα ληφθούν υπόψη αρκετές παρατηρήσεις από το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλο Πύλο Μεθόνη. Αυτό μας λέει ξεκάθαρα το Υπουργείο και μας το έχει πει και ο κ. Καρνέσης και σε μένα προσωπικά. Οπότε έχουμε χρόνο να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Όμως ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Για το δρόμο, για το έργο, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλο Πύλο Μεθόνη, είχαμε εμείς μία θέση και η αντιπολίτευση είχε μία άλλη θέση. Εδώ έχουμε μόνο εμείς θέση. Είχε το Υπουργείο θέση, εμείς καταθέσαμε παρατηρήσεις και η αντιπολίτευση τίποτα. Μόνο την άργηση. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε, κύριε Δημάρχη, θα είμαστε εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν θα συζητηθεί το θέμα. Θα πάει δηλαδή ο Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβούλιο να υποστηρίξει κάτι κόντρα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τους δεσμούς, για τους δεσμούς της αυτοδιοίκησης? Ο Δήμαρχος θα πάει εκεί και θα εκφράσει την προσωπική του άποψη. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σεβαστή. Δεν μπορεί να αλλάξει κανένα, αλλά δεν στερεί κανένα το δικαίωμα από τον Δήμαρχο να πάει να εκφράσει την άποψή του. Έτσι δεν είναι? Άλλωστε, έχουμε και άλλο προηγούμενο. Θυμόσαστε το master plan του λιμανιού, που το Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισε και πήγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το καταψήφισε. Οπότε, προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, το ένα συλλογικό όργανο δεν αναγκάζει το άλλο το τι θα κάνει. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω πάλι. Μιλάτε για τελείως άρνηση. Δηλαδή, προτάσει για τάγματα ή αποδοχή για στεκτεμένη. Η μελέτη που έλεγε ένας του υποστηρωμάτων ή ο στιατήριος αγωγός, που να μην κάνει όλα τα νερά, δεν είναι μέρος των νερών από τα δύο ρεύματα. Δεν είναι... Μισό λεπτό, τώρα μιλάμε σοβαρά τώρα. Είδατε εσείς καμία πρόταση πουθενά? Εγώ είδα τις αντιπολιτεύσεις, κάθε μία να λέει κάτι διαφορετικό. Και τα μόνα που είναι σεβαστό είναι από το ΚΚΕ που έχει μια διαφορετική αντίληψη. Όλες οι άλλες απόψεις ήταν διαφορετικές. Δεν υπήρχε σύγκληση. Άλλο να υπάρχει σύγκληση και να υπάρχει μια πρόταση και να τεθεί προς συζήτηση, αυτή είναι πρόταση, αυτό είναι σεβαστό. Δεν υπήρχε σύγκληση, υπήρχε άρνηση. Θέλετε να επαναλάβω τι είπε ο καθένας? Τα ακούσατε και εσείς εκεί. Δεν υπήρχε πρόταση. Υπήρχε μόνο μια πρόταση του Υπουργείου. Εμείς σε αυτή την πρόταση βάλαμε κόκκινες γραμμές. Θυμόστε πάρα πολύ καλά εκτάκτως που έβγαλε για την Αθήνα και πραγματοποιήθηκε εκεί συνεδρίαση στο Υπουργείο. Ήταν συγκεκριμένο. Μόλις ακούστηκε ότι θα συσκευαστεί το κομμάτι στον Έδωδα και δεν θα συσκευαστεί. Πήγα την επόμενη μέρα στο Υπουργείο και έκανα δηλώσεις μετά. Είπα ότι αυτό είναι κόκκινη γραμμή για εμάς. Ο Καραμπογιάς είναι κόκκινη γραμμή. Το τμήμα αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Οι παρατηρήσεις που έχουμε θέσει τις απαιτούμε ως συνοδές μελέτες. Αν γίνεται και συνοδά έργα, αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ να ακούσουμε ό,τι προτάσεις. Εμείς είπαμε για τα μη ευτήρα στην Αρτεμισία. Δεν θα κρίνουμε εμείς αν χρειάζεται και δεύτερο. Όμως πείτε μου, υπήρχε πρόταση? Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νέδωτας θέλει παρεμβάσεις. Έχει επικινδυνότητα τεράστια. Ακούσατε εσείς κάτι για τον Νέδωτα από τις αντιπολιτεύσεις? Κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για το πιο ουσιαστικό θέμα? Γιατί και τίποτα να μην κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο Νέδωτας θέλει παρεμβάσεις και το έχουμε ζήσει εμείς, το ξέρουμε πολύ καλά. Είχαμε έγκριση χρηματοδότηση, ο Νίκος είναι εδώ, για το Καλαμίτσι. Είχαμε πάρει την εξασφάλιση χρηματοδότηση και δεν πήραμε ποτέ μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί δεν έφτανε η παχυρωτευτικότητα. Και είχε δημοπρατηθεί για το έργο. Και χάθηκαν τα χρήματα. Γιατί δεν είχαμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι παρεμβάσεις στον Έδωτα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πρέπει να γίνουν. Και εμείς έχουμε αγωνία για το τμήμα που θα συσκευαστεί. Δύο φορές έχω συμμετάσχει σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο. Και ακόμα υπάρχει μια εκκρεμότητα, μήπως μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Αν και οι μελετές λένε ότι δεν γίνεται γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τα συζητάμε όλα αυτά. Όλοι έχουμε προβληματισμούς. Είναι άλλο όμως έχουμε προβληματισμούς και άλλο λέμε όχι σε ένα τόσο κρίσιμο έργο. Δεν μιλάμε για μια ανάπλαση εδώ. Μιλάμε για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Και όλοι εμείς που έχουμε ζήσει τις καταστάσεις αυτές, όλοι εμείς εννοώ, αντιλαμβανόμαστε την αγκαιότητά του. Οπότε θα μπορούσα να αντιληφθώ άνετα μια διαφορετική πρόταση που να λέει ναι στην αντιπλημμυρική θωράκιση με αυτές τις προϋποθέσεις από την αντιπολίτευση. Η στήρα άρνηση προφανώς δεν είναι πρόταση. Δήμαρχε, σήμερα είχαμε πάλι μια άρνηση για την ανάπλαση να βαρέσουμε. Όχι, κάνετε λάθος, μεγάλο. Δεν ήταν καμία άρνηση. Ήταν μια απόφαση η οποία εγκρίθηκε, απλά δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία λόγω κανονιστικής απόφασης. Αυτό είναι άλλο. Δεν ήταν καμία άρνηση. Έτσι. Οι κανονιστικές αποφάσεις χρειάζονται 21. Άλλο άρνηση, άλλο δεν συμπληρώθηκε το νούμερο το 21. Αυτή τη στιγμή όμως παρόλα αυτά, εμείς ξεκάθαρα έχουμε πει και το είπα και μέσα, ότι εμείς θα βάλουμε τάξη στην παραλία. Έστω και με την παλιά κανονιστική. Έστω και με τα 2 μέτρα που λέει η παλιά κανονιστική, που για μας είναι άδικο. Γιατί ένα πεζοδρόμιο 7,45 πρέπει να το μπορούν να το αξιοποιήσουν και οι επαγγελματίες και οι πολίτες. Να επανέλθω λίγο στο θέμα του αντιπλημμυρικού. Δύο ζητήματα, κύριε Δημαρχέ.
Καταρχάς, υπάρχει μια ολόκληρη παραφυλλογία η οποία έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες και λέω ότι ο κ. Νίκας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τώρα, δήμαρχος Καλαμάτας, επί πολλά έτη, τάσεται κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτό, αν έχετε επικοινωνήσει τέλος πάντων με τον κ. Νίκα, αν γνωρίζετε τις θέσεις, ανοίγετε και στον ίδιο πολιτικό χώρο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα τα πράγματα, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, είναι ορατός ο κίνδυνος το έργο να χαθεί, η χρηματοδότηση να χαθεί, να μην υπάρξει αυτό το έργο ως δυνατότητα πια για την Καλαμάτα? Λοιπόν, ο πρώην δήμαρχος της σημερινής Περιφερειάρχης έχει ζήσει τις πλημμύρες του 2016 στο κοτσί του, στην πρώτη γραμμή. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε αυτή την μελέτη, αυτή την έγκριση, την έγκριση της μελέτης και είχε συμμετοχή στις σκέψεις που γίνανε στο Υπουργείο με τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Δέδε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι δυνατόν να μην ψηφίσει τη μελέτη περιβαλλικών επιπτώσεων. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν παρατηρήσεις, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα την ψηφίσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μου ερώτηση, ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση? Η εκτίμηση που έχουμε σήμερα, στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, υπάρχει ορατός κίνδυνος να χαθεί το έργο για την Καλαμάτα? Προφανώς. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο πει όχι, το Περιφερειακό Συμβούλιο πει όχι, γιατί θα μας παρακαλάνε, δηλαδή να μας δώσουν τα 80 εκατομμύρια? Δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Δεν μπορούν να το κρίνουν αυτό. Ελπίζω να μην ισχύει. Ελπίζω να βρεθεί, να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο.